Επομονώς, είμαι πολύ ενθουσιώδης και πολλές φορές μου βγαίνει σε κακό, αλλά είναι στοιχείο του χαρακτήρα μου. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να το αλλάξω. Έχω αυτή την ανυπομονησία, τον ενθουσιασμό, τον παιδικό, ξέρεις, αυτό μου είχε μείνει. Σε όλα σου, το είδαμε. Είσαι, τα χαλάς τα λεφτά ή βάζεις, ρε παιδί μου, το πρόγραμμά σου. Κατά καιρούς έρχονται λεφτά και άλλες εποχές δεν έρχονται και τόσα. Εσύ πώς είσαι? Δεν είμαι καλός στο να διαχειριστώ τα λεφτά μου. Είμαι καλός στο να τα βγάλω, αλλά από εκεί και μετά είμαι λίγο σπάταλος. Κατάλαβα. Ναι. Ένα πράγμα που κάνει η μαμά σου και σε καταπιέζει. Αλήθεια, θα πεις, γιατί θα το καταλάβουμε. Τώρα πια σε ξέρουμε πολύ καλά. Αχ, βλέπει κιόλας. Λοιπόν, δεν με καταπιέζει πολύ, είναι πολύ ηλικιά η μάνα μου, το έχετε καταλάβει. Εννοείται. Αυτό που κάνει, και εντάξει, είναι λίγο αστείο, γιατί για τις μαμάδες είμαστε πάντα παιδιά. Εννοείται. Ό,τι και να κάνεις στην καριέρα σου, στη δουλειά σου, όσο χρονών και να πας, η μαμά σε βλέπει σαν παιδί. Έτσι. Μπορεί να είμαστε σε ένα χώρο και να μπαίνουμε κάπου και να με σκουντήσει και να μου πει: Γιάννη, Γιάννη, βγάλει την τσίχλα από το στόμα, δεν είναι σωστό. Έλα μου, ρε, τρελαίνομαι μέσα στους δύο. Δεν μπορώ, Μανούλα, σε καταλαβαίνω. Αφού δεν σου έχει πει. Γιάννη, την τσίχλα δεν είναι σωστό. Το αμίμητο που είχε πετύχει η μαμά μου και το είχε πει κάποια φορά όταν ήταν 20 χρονών ο αδερφός μου και είχε έρθει μία φίλη του, ακόμα το συζητάμε και κάνουμε πλάκα. Λέω, ρε Θοδωρή, τι ντροπή αυτό που σου είχε κάνει τότε η μαμά. Είχε μείνει μία κοπέλα τότε, 18, 19, 20, θυμάμαι, μικρό ήταν ακόμα. Ναι, όχι, πιο μικρό, εκεί 18, πριν φύγει για σπουδές. Και είχε μείνει μια μέρα στο σπίτι μια κοπέλα. Μάλλον μου είχε χτύπημα για την πόρτα, γιατί πήγε 10, πήγε 11, μου λέει νηστικό το παιδί, 2 μέτρα δεν κάνει. Έλα παιδί μου, βγες, πρέπει να φας και τα αυγό σου, θα πάθεις τίποτα, 2 μέτρα παλικάρι. Παιδιά, ντροπή. Ακόμα το λένε. Τα αυγό σου και να ακούει η κοπέλα μέσα. Πες μου εσύ, αγανάκτηση σου λέει αυτή τη σπίτι δεν έχει, αλλά το παιδί μου 2 μέτρα πρέπει να φάει. Μετά. Πήγε μακριά, πήγε κανένα εξωτερικό. Όπως το λες. Έχουν βλάκα οι μαμάδες, προχωράω. Τι μπορεί να σε κάνει να